Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και δεν θα ήθελα να επαναλάβω πολλά από τα πολλά ενδιαφέροντα που ακούστηκαν προηγουμένως. Θα ήθελα λίγο να εστιάσω την παρουσίασή μου στις εξαγωγές και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στις εξαγωγές και να κάνω μία διαπίστωση ότι παρά τη βίαιη προσαρμογή στο μισθολογικό κόστος παρατηρήσαμε πολύ μικρή βελτίωση των εξαγωγών. Ενώ το εμπορικό ισοζύγιο πράγματι γύρισε θετικό, εξαλείφοντας ένα από τα τρία ελλείμματα που είχε θέσει και ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος ως τα αίτια, το τριπλό έλλειμμα ως αίτιο της κρίσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην δραστική μείωση των εισαγωγών και όχι στην αύξηση των εξαγωγών. Άρα τι συνέβη αυτό και γιατί οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη μείωση. Μία απάντηση μπορεί να αναζητηθεί στο γεγονός ότι τα εξαγωγικά μας προϊόντα εμπειρέχουν πολύ μικρή ελληνική προστιθέμενη αξία. Και αυτό ίσως γιατί κατά κύριο λόγο, και δεν μιλάω ούτε για τον τουρισμό ούτε για τα πετρελοειδή, είναι κυρίως πρώτες ύλες και ακατέργαστα αγροτικά προϊόντα, των οποίων οι τιμές καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές και όχι από τους παραγωγούς. Ίσως να οφείλεται και το υψηλό κόστος δανεισμού, όπου έχει αντισταθμίσει το όποιο όφελος έχει προέλθει από τη μείωση του μισθολογικού. Και αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις πιο μικρές επιχειρήσεις που έχουν, αν έχουν, πρόσβαση στα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, έχει παρατηρηθεί η σταδιακή απαξίωση των παραγωγικών μέσων λόγω της έλλειψης επενδύσεων, το οποίο είναι ένα θέμα που ο ΣΕΒ έχει θέσει πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και αυτό καθιστά τα εξαγωγικά μας προϊόντα όλο και λιγότερο ελκυστικά στις διεθνείς αγορές. Αλλά εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Λογκό. Πιστεύω ότι η ενίσχυση των εξαγωγών δεν μπορεί να προέλθει μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες. Υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως, θα πρέπει αυτές να μπουν σε νέες αγορές με πρωτοποριακά προϊόντα. Και εδώ έρχεται το θέμα της καινοτομίας που συζήτησε ο κύριος Ευθυμιάδης. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παραδοσιακούς εξαγωγικούς κλάδους και έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να επεκτείνουν περαιτέρω τις εξαγωγές τους, θα πρέπει για να επιτύχουν οικονομίες κλίμακος να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν clusters, δεν ξέρω η ελληνική λέξη ποια είναι. Συμπράξεις, σωστά. Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος είναι 85% αυτών, παρ' όλα αυτά, η συμμετοχή τους στις εξαγωγές είναι της τάξης του 12%, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης. Ένα άλλο εμπόδιο είναι ότι η ορίμανση των επενδύσεων στην Ελλάδα παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Γενικά, ό,τι κάνουμε στη χώρα μας δεν το κάνουμε έγκαιρα. Και το κόστος της καθυστέρησης είναι ύπουλο. Γιατί όχι μόνο είναι κρυφό, αλλά είναι και πάρα πολύ υψηλό. Ο χρόνος ποτέ δεν λειτουργεί υπέρ αυτού που καθυστερεί και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όπως και η φύση, έτσι και οι αγορές δεν μισούν το κενό και γρήγορα καλύπτουν όποια ευκαιρία δημιουργείται. Και στην οικονομία τα πλεονεκτήματα, δηλαδή η κερδοφορία, έρχονται σε αυτούς που φτάνουν πρώτοι και όχι στους ουραγούς. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το ελληνικό brand name με όλη την αρνητική δημοσιότητα λόγω της χρόνιας ύφεσης έχει στο εξωτερικό, πιθανώς να μην λειτουργεί και πολύ θετικά για τα ελληνικά προϊόντα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ο κλάδος του τουρισμού όντως αποτελεί μια ευχάριστη εξαίρεση στα παραπάνω, ο οποίος όμως θα μπορούσε και αυτός να συμβάλλει, πιθανώς το κάνει ήδη, στην ενίσχυση των εξαγωγών. Και αυτό γιατί με τα πλέον πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα,
αποτελεί το ιδανικό μέσο προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Οι ελληνικοί επιχειρηματικοί φορείς έχουν επανειλημμένα αναλάβει πρωτοβουλίες και ασφαλώς οφείλουν να τις συνεχίσουν για να προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης του προφίλ της ελληνικής οικονομίας και να φέρουν και τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Ως επιχειρηματίες οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και προφανώς δεν πτωούμεθα. Οι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν με συνέπεια και επαγγελματισμό. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά σε έναν... Αλλά σιγά σιγά να αφήσουμε λίγο χρόνο και για την συζήτηση. Ναι, ωραία. Για τον... Θα πω απλώς ότι συμφώνησα πάρα πολύ με αυτό που είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου, ότι η λέξη ανταγωνισμός από μόνο του σημαίνει ότι συμμετέχουν και άλλοι. Οπότε στο ό,τι κάνουμε, επειδή πάντα έχουμε την τάση να κοιτάμε τους γύρω μας και το εσωτερικό της χώρας, πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη το τι συμβαίνει έξω. Ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν είναι αρκετό, αν αυτό, όπως πολύ σωστά το είπατε, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις από το εξωτερικό. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις ευρύτερες οικογένειες στις οποίες ανήκουμε, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σκεφτόμαστε ποια θέλουμε να είναι η θέση μας μελλοντικά σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ.